Όλα καλά λοιπόν. Αυτά από εμένα. Τα καθιστά. Οπα. Τα καθιστά από εμένα. Τα ξαπλωτά από την κοπέλα. Για να δούμε. Έλα, άνοιξε το πλάνο σου για να σηκωθώ. Έλα, άνοιξε το. Ωραίο. Δεν ξαπλώνει το λοιπόν, κρεβάτι πάνω. Καλύτερα θα ξαπλώσω στο κρεβάτι. Είναι και μαλακά γιατί η κοπέρα βλέπω ότι είναι. Κατέβασε την. Λοιπόν, εγώ τι δίνω σήμερα. Κάτσε να δω τι θα βγάλω από την κολότσεπα εδώ. Όπα, εδώ είναι. Δώσε κάτι παραπάνω, ρε Γιώργο. Βάλετε πάλι καιρό, δεν πειράζει, ωραίο. 500 ευρώ εδώ από το καιρό. Μετρητότατα. 500 ευρουλάκια δίνουμε σήμερα. Διαλέχτη εδώ. Δεν και λίγα. Μετρητά να πάρετε σήμερα το μεσημέρι, μία παρατέταρτο που τελειώνει η εκπομπή. 500 ευρώ μετρητά. 90, 11, 51, 51, 10. Βλέπετε και τη χρέωση. Ο πιο γρήγορος κερδίζει 500 ζεστά ευρώ μετρητά, μία παρατέταρτο. Αυτά από εμένα. Μπράβο! Θέλω. Να το φοπέραμε, κοίτα. Τι σου δωράκι. Έλα μωρέ. Θα σου κάνουμε μασάζ. Θελείς. Ανάκλυβρο. Πασά στα Γιάννενα. Ο Διονύσης θα έρθει. Ξάπλωσε. Κάτσε εκεί να πούμε τα γκόσιπ και τα λοιπά. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Ναι, δεν κοιμήθηκα. Γιατί δεν κοιμήθηκε το βράδυ. Να σου πω κάτι, θα μαθαίνουμε από την Εσπρέσο ότι έκανε τεστ. Ωραία, δεν είναι. Τι έκανε. Κάνουμε από εδώ, παιδιά, γεράσαμε. Αν θε και δεν έχουμε πια τι αντοχέ για πολλά πράγματα. Άσχετα, ρελιά, καλά. Να σου πω κάτι. Όταν στη λέει σκορδά, ότι μεγάλωσε, έχει δίκιο τελικά. Παιδιά, εχθέ δούλευα από τι 7 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ, ασταμάτητα. Δεν κάθισε ούτε λεπτό. Σήμερα χειρότερα. Τι έγινε χθε, γιατί έφυγε από εδώ. Η εσπρέσο είναι σαν να γυρίσει το βράδυ. Δεν έχει εσπρέσο σήμερα. Τι. Ξαπλωμένο. Όχι ακόμα. Τι θέμα έχει. Μα έχουν τα μπλοκ σήμερα. 15.000 νέοι για μια θέση στο talent show. Ουρέ πτυχιούχων στο voice. Σε βλέπω εσένα εδώ πέρα φωτογραφία. Ναι. Μαζί με μια κοπέλα από τα Γκρίνιο και του γονεί τη. Ναι. 19χρονη Χριστίνα Μακρύ. Τι σε εντυπωσιάζει, ήταν από τα Γκρίνιο. Όχι βέβαια. Ναι. Τι έγινε να μα πει χθε. Γιατί να σου πω αν πέρασε η κοπέλα, ξέρω αν πέρασε. Όχι για την κοπέλα πέρασε. Να μα πει τι έκανε εσύ χθε. Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι πτώμα εγώ προσωπικά που σε ξέρω 3 χρόνια. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Voice. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε τα παρασκήνια φωτογραφίε, βλέπουμε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το show. Είναι συγκλονιστικά υψηλότερο επίπεδο των ανθρώπων που συμμετέχουν. Οι φωνές που ακούγονται δηλαδή, εχθές πέρασαν γύρω στα 25 άτομα. Από τα 25 άτομα ήταν 6-7 που ήταν φωνές top. Δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν αυτή τη στιγμή να βγουν αύριο σε μαγαζί και να κάνουν καριέρα τα παιδιά. Κανονικά. Κάποιοι από αυτούς δουλεύουν κιόλας, δεν είναι δηλαδή όλοι. Ναι. Κάποιοι από αυτούς δουλεύουν σε μαγαζιά κτλ. Περάσαν και άνθρωποι που είναι και γνωστοί, που τους έχουμε συναντήσει στο παρελθόν δηλαδή. Είτε έχουν περάσει από παιχνίδια, είτε έχουν. Εδώ είναι ο σκηνοθέτης, ο κύριος Γκομόδιας, με τη Βανδύ. Η Βανδύ πάρα πολύ όμορφη. Ο Ρέμος πάρα πολύ χιουμορίστας. Είχανε μπράβο στα παρασκήνια. Γίνεται πολύ πλάκα στα παρασκήνια. Πολύ παιδιά. Η Βόνη συνέχεια δίπλα στο πλευρό του Ρέμου. Η οποία είναι παιδιά συγκλονιστικά όμορφη η Βόνη. Και αβαυτή και θύμα. Αυτό είναι ότι είναι αβαυτή και θύμα και είναι ωραία. Εγώ το ζηλεύω τον Ρέμο. Γιατί ζηλεύεις τώρα. Γυναίκα, δεν τρέπεσαι λίγο. Και ο Ρέμος ζηλεύει εμένα. Ναι. Ζηλεύουμε όλο τον άλλο. Αλλά δεν αλλάζουμε κανένα. Κάτσε να κατέβει κάτω, θα σε περιποιηθεί κι αυτή. Ποιος, ο Ρέμος. Όχι, η Φέη. Έχει έρθει 11 η ώρα νομίζω. Έχει έρθει, την είδα εγώ. Ο Ρέμος. Η Φέη. Γιατί περιμένουμε το Ρέμο, μωρέ και εσύ. Γιατί να μην περάσει, αφού εδώ δίπλα είναι. Κάτω πάντως είναι. Τόσο πρωί θα έρθει και ο Ρέμος. Γίνεται πολύ χαμός κάτω. Παιδιά, πραγματικά στο χώρο από τις 7 γίνεται χαμός. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα φεύγει τώρα από εμά και θα πηγαίνει στο Voice. Ναι, δεν με θέλετε και δεν με θέλετε. Θέλουμε, εσύ φεύγεις από μόνος σου στον καναπέ. Παιδιά, αυτή η εκπομπή εδώ, υπάρχει μια αυτοδιοίκηση, υπάρχει ας πούμε μια αυτοενέργεια. Ο καθένας μπορεί να έρχεται και να φεύγει ό,τι ώρα θέλει. Να σου πω κάτι. Ο κόσμος μας στηρίζει, μας αγαπάει. Ωραίο είναι αυτό, να μην καλύτερα μας παρέα. Και με τη σκορδά, περνάμε πιο ωραία με τη σκορδά. Να φύγε πιο ωραία με τη σκορδά. Δεν είπα. Δακονή. Δεν είδα να λείπω και σε κανέναν εχθέ, οπότε για να μην πει. Πέρασα πολύ ωραία, ήρεμα. Καλά. Μόνο να σου πει, δεν είχε τίποτα. Μόλι ξέρει. Σήμερα θα κάτσει, αν επιτρέπετε. Να σα πω κάτι, επειδή βλέπω ότι είστε λίγο αγριεμένοι. Πέρασα ωραία. Και επειδή εγώ 11.30 ώρα έχουμε σήμερα. Από τώρα πηγαίνει. Να φύγω από τώρα πάνω και μια ωρίτσα. Δεν θα φύγω από τώρα δηλαδή. Εγώ διαθέτω το σώμα μου μια ώρα κατά το πρωινό. Αν θέλετε, το σώμα μου αφιέρω το κορμί. Άμα θέλετε, αν δεν θέλετε να φύγω από τώρα. Είναι ενίος μυς κατά εγώ απλά ήθελα να σου πω ότι ο Γιώργος είναι πριν λίγο ζηλεύει το Ρέμο που είναι με την Ιβόνη. Ναι, αλλά και ο Ρέμος ζηλεύει εμένα από την Φέη, γιατί δεν το λες όλο όμως. Δεν το λες όλο και έχεις δημιουργήσει εντυπώσεις. Αυτό κάνεις, αυτό λέγεται σουόπ. Σουόπ. Παρανάγκες. Λοιπόν, ο Νίκο Κλοκ.